Χαίρετε φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Βιογραφίες, η εκπομπή που φωτίζει τις ζωές ανθρώπων που έχουν πετύχει ο καθένας στον τομέα του. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε καλύτερα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό τον υποψήφιο Δήμαρχο Πατρέων, τον πρώην βουλευτή Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία και γιατρό, τον κύριο Νίκο Παπαδημάτο. Κύριε Παπαδημάτη, καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Και ευχαριστούμε που είστε στις Βιογραφίες για να μάθουμε περισσότερα πράγματα και για το χαρακτήρα σας και για τη διαδρομή σας μέχρι σήμερα, πέρα από τις θέσεις, τις πολιτικές που έχετε, αλλά και την απόφασή σας να είστε υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας. Ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα που ίσως κάνουν και πάρα πολλοί φίλοι που μας παρακολουθούν. Εσείς είστε υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων. Έχετε μάλιστα και την υποστήριξη ενός κόμματος και ποτέ δεν το κρύψατε αυτό, της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να μάθω περισσότερο η λέξη υποστήριξη τι σημαίνει για εσάς. Σημαίνει ταύτιση ιδεών, καταστάσεων με αυτό το κόμμα ή απλά είναι κάτι θετικό, ένας ουρίος άνεμος δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Κοιτάξτε, καταρχήν θα έχετε και εσείς την εμπειρία ότι παντού και πολλές φορές. Η δελεαστική λέξη, όπως είναι η δημοκρατία, είναι και το ανεξάρτητος. Το θέμα είναι ότι αυτό το όρος ανεξάρτητος, όταν διεκδικείς την ψήφο σε οποιοδήποτε χώρο, από συνδικαλιστικό έως αυτοδιοικητικό ή ακόμα κομματικό, κατά πόσο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και κατά πόσο να έχει ισχύ. Εάν σέβεσαι λοιπόν αυτόν από τον οποίο διεκδικείς την ψήφο και αν θέλεις να είσαι άνθρωπος της αλήθειας, όσο και αν αυτή πολλές φορές είναι οδηγηρή ή δεν κουβαλάει ψήφους, θα πρέπει να πεις ότι ο καθένας ανήκει και είναι υποχρεωμένος για μένα να ανήκει, αν θέλει να λέγεται δημοκράτης, με όλη τη σημασία της λέξεως, σε κάποιο κόμμα. Η επιλογή των κομμάτων γίνονται στη ζωή μας σε κάποια φάση στον καθένα και τελικώς αποδεικνύει ότι αυτή η επιλογή είναι το μηχήρον βέλτιστο του. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη φιλοσοφία, με τις ιδέες, με τις αρχές και τις αξίες του κάθε πολίτη. Άρα η επιλογή είναι το μη χειρόν βέλτιστο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και εγώ από μικρό παιδί επέλεξα, όταν άρχισα να συνειδητοποιούμε, ότι η ιδεολογία που πηγαίνει περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ιδεολογίες ήταν η φιλελεύθερη. Άρα ιδεολογικά ήμουν, είμαι και θα παραμείνω ριζοσπάστης φιλελεύθερος. Αυτό που εκφράζεται μέσα από τις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και πάνω σε αυτό το, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω χτίσει και τη στάση ζωής μου και την πολιτική μου συμπεριφορά. Άρα, η στήριξη δεν σημαίνει κατά ανάγκη ταύτιση με ένα κόμμα, δεν σημαίνει ότι εξυπηρετώ κατά ανάγκη και οπωσδήποτε τις απαιτήσεις ενός κόμματος, αλλά τι είναι, είναι ότι έχω μια ιδεολογική βάση που πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται η πολιτική μου σκέψη και παράλληλα και οι λύσεις και οι προτάσεις και η προσέγγιση θεμάτων που στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά το χώρο του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που διεκδικώ σήμερα, που θα είναι η εκλογή μου για δήμαρχο στην πόλη της Πάτρας. Οπότε δηλαδή και ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά προτείνει και εμπιστεύεται εσάς. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας. Όλα τα κόμματα συμμετέχουν με τον ΑΒ τρόπο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όλα τα κόμματα θέλουν, επειδή και μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως το δεύτερο, βγαίνουν πολιτικά μηνύματα. Άρα αυτά τα πολιτικά μηνύματα που ένα κόμμα με καλή ή κακή πρόθεση τα οικειοποιείται ή τα προβάλλει ή τα εκμεταλλεύεται μερικές φορές και κακά ορισμένες φορές, υπάρχουν και είναι δεδομένα στην άσκηση αυτού του εκλογικού δικαιώματος στις δημοτικές εκλογές. Και η Πάτρα, που είναι η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα, μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, βγάζει, αν θέλετε και με τη μορφή της δημοσκόπησης, ένα πολιτικό μήνυμα πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που μπορεί να βγάλουν τα Τρίκαλα ή το Μέτσοβο ή η Κάτω Αχαγιά. Άρα η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά, ασχολούνται και ενδιαφέρονται. Άρα τι επιδιώκουν, να έχουν μια έκφραση και μια εκπροσώπηση με μια φυσιογνωμία, προσωπικότητα ή πολιτική φιγούρα,
που θα της εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση και το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σας, ο κόσμος γιατί θέλετε να σας ψηφίσει και να σας επιλέξει? Ο κόσμος θέλω να με επιλέξει και να με στηρίξει, όχι γι' αυτό. Δεν αφορά τον κόσμο που ανήκει ο καθένας. Mm-hmm. Τον κόσμο τον αφορά ο καθένας από εμάς που διεκδικεί την ψήφο του στη συγκεκριμένη περίπτωση για να είναι δήμαρχος στην πόλη της Πάτρας, από αυτά που λέει, από αυτά που εκφράζει σαν θέσεις ότι θα κάνει, από το ποια είναι η φυσιογνωμία του, γιατί όντας κάτοικος σε μια πόλη για δεκαετίες και που έχεις γεννηθεί mm-hmm. και ζεις σε όλη την έκτασή της και σε όλες τις πτυχές της, έχεις και μια έρπουσα φήμη. Και το ποιος είσαι, και mm-hmm. το τι κάνεις, και το τι έκανες, και τι βαθμό αξιοπιστίας έχεις σαν πολίτης αυτής της πόλης. Οπότε τι να σας ψηφίσει, όχι επειδή είστε Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή είστε ικανός. Ακριβώς. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν πίστευα ότι άλλο η προσωπική ζωή και άλλο η δημόσια, ο δημόσιος βίος. Mm-hmm. Για μένα, όταν βγαίνεις και ζητάς να γίνεις αποδεκτός από την κοινωνία, θα πρέπει να γίνεις αποδεκτός και για την προσωπική σου και για την πολιτική σου ιδιότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς είναι χριστιανός ή ότι, ότι δεν έχουμε και τα λάθη μας και τα πάθη μας και mm-hmm. τα μειονεκτήματά μας. Αλλά πάλι και εκεί είναι η ζωή πάντα κατά πλειοψηφία, κυρία Μαγισσάλη. Κύριε Παπαδημάτο, μια παιδική ερώτηση. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας δήμαρχος, πιστεύετε, για να τον εμπιστευτεί ο κόσμος? Καταρχήν να διαθέτει κοινό νου. Να είναι ρεαλιστής αλλά και οραματιστής. Mm-hmm. Να είναι άνθρωπος που να εξασφαλίζει στις εποχές που ζούμε τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η οποία θεωρώ ότι, ότι θα πρέπει να έχεις διπλό αίσθημα ευθύνης από, σε σχέση με τη διαχείριση των δικών σου χρημάτων και των δικών σου οικονομικών υποθέσεων. Και παράλληλα να υλοποιεί αυτά που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, mm-hmm. Όπου δεν μπορεί να υλοποιεί να απευθύνεται προς τους πολίτες και να τους επιχειρηματολογεί γιατί δεν μπορεί να τα υλοποιήσει, και να μπορεί κυρίως στην εποχή που ζούμε να συνθέτει και να βρίσκει, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας και ειδικά και στην πόλη μας και αλλού, να μπορεί να συνθέτει, να συνδιαλέγεται, να είναι χαμηλών τόνων, να αποφεύγει τις κραυγές και τη συνθηματολογία και να είναι ευπρεπής στην αντιπαράθεση και να μην είναι μόνο καταγγέλω ότι υπάρχει και παράλληλα αποδοκιμάζω ότι πάει να αλλάξει, αλλά ό,τι πάει να αλλάξει, αφού λέμε ότι πρέπει να αλλάξει, να συνθέτει και να προσπαθεί να βρει τους κοινούς τόπους και με τους άλλους αντιποψηφίους που αυτή τη στιγμή θα διεκδικήσουν. Για να γίνει κάτι καλό και να βγει ένα αποτέλεσμα. Να βγει ένα αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Είναι κουραστικό, κυρία Μαγισσάλη, μονίμως να καταγράφουμε προβλήματα και η παραγωγική σκέψη πλέον να εκλείπει από το διάλογο. Ναι, στην καταγραφή των προβλημάτων, ναι, στα τελικά συμπεράσματα, αλλά αμέσως να υπάρχει και η λέξη μετά. Τι κάνω μετά? Και ναι, το μετά είναι πράξη. Και αυτή τη στιγμή είναι η εποχή της απραξίας. Της μία άποψης mm-hmm. και των ισορροπιών. Δεν γίνεται. Πρέπει να τολμήσουμε, έστω και αν βρεθούμε απέναντι με κάποιους. Και αυτή η τόλμη δίνει δύναμη και όταν την πιστεύεις, υλοποιείται και αυτό. Ακόμη και με λάθη. Κύριε Παπαδημάτε, είστε ένας άνθρωπος που έχετε χαμηλό προφίλ, ήπιος τόνος κρατάτε συνήθως. Δεν σας έχω ακούσει ποτέ να κάνετε, να κάνετε κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού ή βαρετούπες δηλώσεις. Κάποιοι στην πολιτική αυτό το θεωρούν μειονέκτημα. Εσείς το θεωρείτε μειονέκτημα? Στην πολιτική μπορεί να είναι μειονέκτημα. Για όποιους είναι μειονέκτημα, εγώ θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική να είναι χαμηλών τόνων, να σκέφτεται πώς μιλάει, τι λέει και να σκέφτεται και το μετά. Είναι μεγάλη υπόθεση ποια είναι η εκτίμηση ή η άποψη για κάποιο πολιτικό πρόσωπο, κυρίως μετά όταν φεύγει από τα φώτα της λάμπας. Mm-hmm. Και το πίστευα και το πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που σήμερα ισχύει είναι η δεύτερη πολιτική συμπεριφορά που είπατε. Αν η δεύτερη πολιτική συμπεριφορά ήταν σωστή, mm-hmm. τότε ο κόσμος και κυρίως η νεολαία θα είχαν κάνει αποδεκτή αυτή τη συμπεριφορά. Και όχι, και δεν θα είχαν απαξιώσει την πολιτική, τους πολιτικούς, τα κόμματα, τις πομπόδεις δηλώσεις πολιτικών. Αν μιλάγανε με μια γλώσσα αλήθειας και χωρίς υπερβολή. Ακριβώς, δεν θα είχαν αυτή την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών. Mm-hmm. Άρα η πρώτη συμπεριφορά μπορεί σε κάποιον να μην του δημιουργεί προϋποθέσεις επιτυχίας, να τις μειώνει,
αλλά αυτή η συμπεριφορά πρέπει τελικώς να κυριαρχήσει και στην πατρίδα μας. Ή τέλος πάντων ο ψηφοφόρος και ο κάθε πολίτης να καταλάβει, ο κάθε δημότης και να διακρίνει. Να, ακριβώς. Ναι. Και όταν ο καθένας έχει το στήμα του, θα μπορεί και ο πολίτης τώρα να παρακολουθεί, σιγά σιγά να διαμορφώνει και αυτό την άποψη. Κύριε Παδημάτος, γυναικολόγος τώρα, η Πάτρα είναι γένος θηλυκού. Ήθελα λίγο να μας πείτε, αν της δίναμε έτσι σάρκα και οστά, πώς τη βλέπετε εσείς την Πάτρα. Μια ωραία γυναίκα, μια δικημένη γυναίκα, πώς είναι η Πάτρα μας. Κοιτάξτε, άλλο η γυναίκα και άλλο η Πάτρα. Και δεν σημαίνει ότι όλα τα θηλυκά ότι έχουν κοινούς τόπους. Mm-hmm. Θηλυκό είναι και καταιγίδα, αλλά θηλυκό είναι και ειρήνη. Οπότε δεν έχει σχέση με το γένος. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά η Πάτρα, πρώτον να δούμε τι ήταν η κυρία Μαγκασέλη. Και ήταν μια πόλης η οποία αποτελούσε για τα δεδομένα της Ελλάδος μερικές δεκαετίες πριν ένα πρότυπο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχε τα προβλήματά της. Mm-hmm. Ήταν μια πόλης η οποία ήταν η πιο κοντινή πόλη στην Ευρώπη. Μια πόλη η οποία ήταν η πύλη εισόδου και εξόδου αυτής της Ελλάδας και της Ελλάδας σε πολύ μεγάλη έκταση. Για να μην πω όλης της Ελλάδος και μπούμε λίγο στην υπερβολή. Και το βλέπει κανείς και από φωτογραφίες του παρελθόντος σε αυτό το λιμάνι. Τι πλοία ερχόσανται και ήταν η πύλη εισαγωγής και εξαγωγής, εξαγωγής μεν της ταφίδας, εισαγωγής όμως των αναγκών των ετήσιων της Ελλάδος, του καφέ, του δακαλιάρου, mm-hmm. της ζάχαρης. Εδώ γινώσανται όλα. Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν πήραμε για τον Α ή Β λόγο μια κατηφορική πορεία. Mm-hmm. Αυτή η κατηφορική πορεία έφτασε στο σημείο πλέον που σήμερα η πόλη οδεύει στην κατηφόρα με όπισθεν και χωρίς φρένα. Και στο τέλος της κατηφόρας δεν υπάρχει σταματημός, υπάρχει γκρεμός. Άρα, σε αυτό και δεν αναφέρομαι σε σχέση μόνο με τη σημερινή τοπική δημοτική αρχή. Αυτό είναι μια διαχρονική πορεία χρόνο. Στην οποία δεν είμαστε άμεροι ευθυνών, mm-hmm. και εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Και μπορούμε να το σταματήσουμε. Εσείς λοιπόν. Και πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Πώς μπορείτε να σταματήσετε. Ναι. Πρώτον, να ενωθούμε. Σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Ας αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις, τις κομματικές και τις ιδεολογικές στα άλλα δύο μέτωπα αγώνα, στις περιφερειακές εκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, mm-hmm. και στις ευρωεκλογές αν θέλετε. Ναι, ναι. Και να ενωθούμε σε αυτή την πόλη, γιατί αυτή η πόλη είναι η υπόθεση όλων μας. Δεν διαφέρει, τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν διαφέρουν από πολίτη σε πολίτη που ανήκουμε σε διαφορετικά κόμματα, mm-hmm. ή σε διαφορετικές ιδεολογίες. Η ίδια γούβα με τις ίδιες επιπτώσεις υπάρχει όταν πέσει ένα παιδί με μηχανάκι, με ένα ποδήλατο ή ένας ηλικιωμένος. Μετά δεν διαφέρει η επίπτωση της λακκούβας που θα πέσουμε. Στα μεγάλα θέματα, αέριο, λιμάνι, θαλάσσιο μέτωπο, καθαριότητα, σκουπίδια, mm-hmm. κυκλοφοριακό, ανεργία, δεν διαφέρει η διαπίστωση των προβλημάτων από κανένα από εμάς. Όλοι τα ίδια προβλήματα. Τι μένει, το πώς. Και το πώς τι θέλει, σύνθεση, ενότητα, διάλογο, κοινούς τόπους και τελική απόφαση μια συνισταμένη αυτών των απόψεων και υλοποίηση. Και υλοποίηση και δουλειά. Και υλοποίηση. Και υλοποίηση γίνεται από. Άρα αυτή πρέπει να είναι η Πάτρα του παρόντος και του μέλλοντος. Άλλα έχουν άμεση επίλυση, άλλα να μπουν οι βάσεις για επίλυση. Δεν μπορεί να λυθεί σε μια θητεία, παραδείγματος χάρη, το θέμα των σκουπιδιών. Δεν μπορεί να λυθεί σε μία θητεία. Αλλά όμως πρέπει κάτι να ξεκινήσει να γίνεται. Αλλά πρέπει να μπουν οι βάσεις. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, περνώντας τα χρόνια, να λες και εσύ όταν βλέπεις την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, ότι όταν ήταν το πρόβλημα ήμουν και εγώ εκεί και συνέβαλα και εγώ στο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αν κάναμε μια ιεράρχηση και βάζαμε ένα θέμα πρώτο που θα ξεκινάγατε την επομένη των εκλογών ως Δήμαρχος Πατρών, ποιο θα ήταν αυτό? Η άμεση αξιοποίηση του θαλάσσιου μετόπου. Mm. Και να αποτελέσει που μπορεί να αποτελέσει σε εποχές οικονομικής κρίσεως μεγάλης, mm-hmm. και δοκιμασίας και της ανεργίας, να αποτελέσει μία πύλη εισόδου νέων ερεθισμάτων, νέων προσπαθειών, φρέσκου χρήματος μέσα από επενδύσεις. Mm-hmm. Από τη μαρίνα που μπορεί να γίνει μέχρι την εκμετάλλευση έως την πλάς, στην από εδώ πλευρά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση του θαλάσσιου μετόπου. Αλλά το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, μην ξεχνάμε κυρία Μαγνησελή, ότι εκτείνεται, mm-hmm. και στην από εκεί περιοχή, όπου και αν θέλουν να φτάσουν
το νέο λιμάνι. Γιατί μέσα από όλα αυτά θα έχουμε και θέσεις εργασίας και θα λυθούν πολλά θέματα. Είναι πρώτη προτεραιότητα. Τώρα από εκεί πέρα δεν αγνοεί κανείς την επίλυση του προβλήματος των σκουπιδιών, ούτε του βιολογικού καθαρισμού σε αυτή την πόλη. Κύριε Παδημάτου, να περάσουμε λίγο στη διαδρομή σας, στην απόφασή σας να μπείτε και στον χώρο της ιατρικής, να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω και στα φοιτητικά σας χρόνια. Καταρχάς, πώς επιλέξατε να γίνετε γιατρός, γυναικολόγος, να μάθουμε λίγα πράγματα σχετικά με τη διαδρομή σας και να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Η ζωή, πολλές φορές, σας έλεγα και προηγουμένως, ότι υπάρχουν συγκυρίες οι οποίες μπορεί να σου καθορίσουν τη ζωή. Γιατρός, θυμάμαι ότι είπα ότι θα γίνω στο καλοκαίρι μεταξύ της Δευτέρας και της Τρίτης Γυμνασίου. Άρα δηλαδή είμαι κάπου 13-14 ετών. Μικρός. Ο λόγος ήταν ότι είχα μια αιμορραγική διάθεση με το παραμικρό. Έκανα αιματώματα, έβγαζα δόντια, έκανα αιμορραγίες. Mm. Και τότε με είχαν πάρει ο πατέρας μου και η μητέρα μου και πηγαίνοντας στην Αθήνα, μου είχαν κάνει και παρακέντηση μυελού των οστών και άκουγα λευκαιμία και ορισμένα άλλα. Αυτό λοιπόν από τότε μου κάθισε στο μυαλό ότι εγώ θα γίνω γιατρός για να λύσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Mm. Τελικώς το πρόβλημα αυτό διαγνώστηκε τι έχω όταν πήγα φαντάρος, που δεν έμεινε και πολύ λόγω αυτού του προβλήματος, και έχω μια νόσο που λέγεται νόσος Von Willebrand. Αυτό ήταν το κυρίαρχο ερέθισμα που με οδήγησε να κάνω την ιατρική, να πάω στην ιατρική. Και δόξα στον Θεό, τελείωσα και στην πορεία σε ό,τι αφορά την γυναικολογία. Η πρώτη μεγάλη επιλογή για όλους τους φοιτητές είναι αν θα κάνουν να γίνουν γιατί εξειδικευτούν είτε στο λεγόμενο εργαστηριακό ή παθολογικό τομέα, ναι. που ήταν κάπως κοντά και οι δύο, ή στο χειρουργικό τομέα. Εγώ είχα κάνει την επιλογή ότι να ασχοληθώ με το χειρουργικό τομέα. Από εκεί πέρα οι κυρίαρχες ειδικότητες, 3-4 είναι, η γενική χειρουργική, η ορθοπαιδική ουρολογία και η μευτική γυναικολογία, και προτίμησα τη γυναικολογία. Και πάλι γυναικολόγος θα γινόμουν, μευτήρας γυναικολόγος θα γινόμουν. Και καλά κάνατε και νομίζω και μεγάλη επιτυχία. Οπότε κάποια πράγματα μπορεί να είναι τυχαία, αλλά νομίζω. Στην πορεία όμως να τα κάνεις με επαγγελματικές προδιαγραφές και να λειτουργείς με αίσθημα συνείδησης. Και η ιατρική είναι μια επιστήμη, την οποία εγώ έχω πει, έλεγα και σε φοιτητές, ότι το πρώτο καθοριστικό γνώρισμα ενός ανθρώπου που ασχολείται με την ιατρική είναι να αγαπάει τον άνθρωπο. Αν αγαπάς τον άνθρωπο, θα καλύψεις και μερικές, κανείς δεν είναι πάνσοφος. Θα καλύψεις και επιστημονικές ανεπάρκειες και ο ασθενής θα φύγει και θα έχει τη θετική άποψη. Γιατί διαφορετικά κρίνουμε οι γιατροί τον γιατρό και διαφορετικά κρίνει ο ασθενής, όχι ο πελάτης. Γιατί δυστυχώς και τον ασθενή τον αποκαλούμε πελάτη. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει πελάτης. Ναι. Σε εσάς δεν υπάρχει, υπάρχει ασθενής. Ποτέ δεν υπήρξε. Δεν τον είδατε ποτέ ως πελάτη. Δεν υπάρχει πελάτης. Η λέξη πελάτης δεν έχει θέση στην ιατρική, στην άσκησή της. Ασθενής μόνο και από εκεί. Να έχεις θεμητή διαχείριση και ανθρώπινη της οικονομικής σχέσης που έχεις μαζί του. Στη συνέχεια ανοίξατε και ιδιωτικό ιατρείο. Ανοίξα ιατρείο, είμαστε και στο ιδιωτικό με ευτήριο πατρών. Αυτή άσκησα την ιατρική μέχρι το 2007. Mm-hmm. Όταν εξελέγει βουλευτής είχα το ασυμβίβαστο, έκλεισα το ιατρείο. Εξάλλου και ασυμβίβαστο να μην υπήρχε, δεν είναι δυνατόν να κάνεις το μευτήρα γυναικολόγο και να είσαι και βουλευτής. Δεν μπορεί να λέω σε μια γυναίκα ότι περίμενε να ξεκινήσει, γιατί εγώ κάνω τον Εθνάρχη και είμαι στην πολιτική και μιλάω στη Βουλή, ή ούτε ότι κάνω ομιλίες. Και στη συνέχεια, όταν απέτυχα πλέον να είμαι βουλευτής και όταν πήρα την απόφαση να σταματήσω να ασχολούμαι με το να ξαναεπανεκλογώ βουλευτής το 2012. Υπήρξε ένα κενό, ένα πολιτικό κενό. Το 12, ναι, μέχρι το 2012. Από το 2012 και μετά είπα στο. Οπότε γιατί διορίστηκα, νομίζω ότι κάποια πράγματα κανείς πρέπει να εκτιμά και το πότε και το γιατί σταματά. Mm. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να δημιουργώ προβλήματα στο κόμμα μου. Όχι ότι δεν έχω δημιουργήσει, από τους αιρετικούς ήμουν. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, όταν κάποια δεδομένα δεν σου πάνε με την ψυχοσύνθεσή σου, με τις αρχές σου, η επιλογή είναι μία, να πας σπίτι σου. Και εγώ αυτό έκανα. Και στη συνέχεια από το 12 ήμουν διευθυντής στη Μευτική Γυναικολογική Κλινική στην Αμαλιάδα σε πρώτη φάση. Και στην πορεία που μείναμε μόνο δύο γιατροί, γιατί δυστυχώς και στα νοσοκομεία είναι εμφανής μέρα με την ημέρα και χρόνο με το χρόνο η έλλειψη ιατρικού δυναμικού σε ανησυχητικά πλέον επίπεδα, γιατί ό,τι φεύγει δεν αναπληρώνεται. Και είναι τώρα μία φάση, το βλέπετε και στην Πάτρα, που αυτοί που φεύγουν, επειδή διορίστηκαν στην χρονική περίοδο 84,
87-88 ο κύριος όγκος των γιατρών, αυτοί τώρα πλέον είναι στη φάση της συνταξιοδότησης και φεύγουν μαζικά. Δυστυχώς η αναπλήρωση είναι μηδενική και έχουμε μεγάλο πρόβλημα ποσοτικό και ποιοτικό στην άσκηση της ιατρικής στον χώρο του ΕΣΥ. Και το ΕΣΥ είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, στη μεγαλύτερη κρίση από ό,τι είχε μέχρι σήμερα. Και νομίζω και εκεί πρέπει να γίνουν και να φούνε πολλοί αγώνες. Πήγα λοιπόν στην Αμαλιάδα και συνέχεια στον Πύργο, όπου έμεινα μέχρι το Δεκέμβρη, που τελείωνε και η θητεία λόγος ηλικίας και έτσι επανέκαψα εδώ, αλλά βέβαια όλο αυτό το διάστημα εγώ είμαι πολιτικό ζώων από την Νιώτη μου, άρα παρακολουθούσα τα πάντα. Ήξερα τι γίνεται και σε επίπεδο κομμάτων και συμμετείχατε και σε διάφορες δράσεις. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει και πολλοί κόσμος, σίγουρα το γνωρίζει πάρα πολύ και για την ΟΝΕΔ, ότι συμμετείχατε και στον πυρήνα τότε το 1974 που έγινε, έτσι και ιδρύθηκε και η ΟΝΕΔ τον Οκτώβριο του 1974. Ήταν κάποια στιγμή που όταν γινόσατε οι γενικές συνελεύσεις το καλοκαίρι του 1974. Μένω σε μια γενική συνέλευση περίπου 1000 ατόμων που ξεκινούσε 9-10 το πρωί και τελείωνε 4 το βράδυ. Και έναν συμφοιτητή φίλο, ήδη είχε καταρρεύσει η Χούντα, του λέω από αυτούς που μιλούν ποιος είναι η ΕΡΕΝ. Η ΕΡΕΝ ήταν η νεολαία της Νέα Δημοκρατία, της δεξιάς ας πούμε, μια και τότε αυτές ήταν οι λέξεις, πρώτης προ-Χούντας. Μου λέει λοιπόν ο συνάδελφος, καλή του ώρα που κι αν είναι, μου λέει η ΕΡΕΝ, μου λέει. Κουτάει το πόδι του να έρθει κανείς που είναι ΕΡΕΝ να μιλήσει εδώ μέσα. Του λέω από αυτούς όλους που μιλάνε, δεν είναι κανείς ΕΡΕΝ, δηλαδή η νεολαία της ΕΡΕ. Του κόμματος, ο προπομπός της Νέας Δημοκρατίας, προχουντικά. Μου λέει όχι. Του λέω εγώ είμαι ΕΡΕΝ και από αύριο το πρωί έρχομαι και μιλάω εγώ. Έτσι μπήκα, στην πορεία έμαθα ότι ιδρύεται τη Νέα Δημοκρατία, πήγα στο Σύνταγμα που έμαθα ότι είναι τα γραφεία, σε ένα τραπεζάκι τσίγκινο μαζεύαν υπογραφές. Να φτιαχτεί η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι δημιουργήθηκε το Λιάπη. Και από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο μπροστά και μόνο συμμετοχή και καθόλου στην άκρη. Κύριε Παδημάτη, πάντως ό,τι να πείτε το λέτε. Είστε νομίζω πολύ ευθύς σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Είναι. Και συγκροτημένος. Δεν ξέρω αν χαλαρώνετε βέβαια ποτέ. Χαλαρώνω. Μην κοιτάτε που μου λένε ότι είναι απρόσιτος, λέει καλημέρα, δεν χαμογελάει. Όχι, δεν νομίζω. Όταν είμαι με τους φίλους μου, είμαι παιδική χαρά. Όταν σκαρώνω πλάκες που μου αρέσει και να σκαρώνω και να μου σκαρώνουν, μπορώ τον άλλον να τον κάνω, να του πω το μεγαλύτερο ψέμα και να πάθει τη μεγαλύτερη καζούρα. Αυτά όμως όταν είμαστε με τους φίλους και κάνουμε πλάκ. Ναι. Στα άλλα, είμαι λίγο σαν να είμαι μονίμως αυτοσυγκεντρωμένος. Ή να σου πω και κάτι, επειδή είμαι. Μπορεί οι φίλοι μου το ξέρουν. Εγώ άλλοι δεν το ξέρω. Επειδή είμαι υπέρμετρα συναισθηματικός άνθρωπος, ίσως και αυτό το κλειστό στη συμπεριφορά μου να είναι και ένας μηχανισμός, τώρα που το αναλύω που παίρνω και λίγο τα χρόνια και κάνεις απολογισμούς, ίσως να είναι και μια προσπάθεια αμήνης απέναντι σε αυτά που πλέον τα έχεις κοστολογήσει. Το δεύτερο είναι ότι... Είναι και το επάγγελμα και ο γιατρός δεν μπορείτε να πείτε για κάτι παραπάνω ή πρέπει να είσαι πιο συγκροτημένος και πιο μετρημένος. Τώρα ήμουν στο νοσοκομείο και εκεί τα χειρουργεία ήταν πολύ σοβαρότερα και μεγαλύτερα χειρουργεία που στο ιδιωτικό επάγγελμα δεν τα κάναμε και κυρίως ήταν το οικονομικό κόστος των ασθενών. Όταν πάνε να μπεις σε ένα χειρουργείο και θα κάνεις 5 ώρες 6 και το μυαλό σου είναι αυτοσυγκεντρωμένο, όλους τους επηρεάζει στην προσωπική του συμπεριφορά η επαγγελματική του ενασχόληση. Όταν πήγαινε και έκανε ιατρείο και είσαι στο μυαλό σου όλη την ιατρική και από τη μία πλευρά. Και όταν έχει και δύσκολα περιστατικά να αντιμετωπίσει. Και έχει και την προσωπική καθημερινή ζωή σου και την καθημερινότητα που δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων ή είσαι χωρίς προβλήματα. Αυτές λοιπόν οι ανάλλαγες, αυτό ο όγκος πληροφοριών που πρέπει καθημερινά να επεξεργάζεσαι, αν θες να προσπαθεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες. Μυρία πρέπει να σκέφτεσαι. Και η σκέψη δημιουργεί περισυλλογή. Πάντως, εγώ ξέρω και ότι περνά τώρα και χαλαρώνεται και στοιχείο. Κατά για τη γυναίκα σας. Ένα πολύ ωραίο νησί. Οπότε φαντάζομαι ότι πηγαίνετε συχνά. Προλαβαίνετε αρκετά, τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχω να πάω αρκετά. Τα παιδιά μου πηγαίνανε από μηνών μέχρι τώρα που και ο Ρέστης ο δικηγόρος και ο Παναγιώτης ο γιατρός. Μέχρι και τώρα και με τις κοπελιές τους πηγαίνουν κάθε χρόνο. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω να ξαναπηγαίνω εγώ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν μου φταίει κανείς, είναι προσωπική μου επιλογή. Θα το αναβάλω πάλι.
Τώρα αναγκαστικά. Μετά τις εκλογές θα πρέπει να επισκεφτείτε, νομίζω, και Τυχείο. Θα επισκεφτείτε ως δήμαρχος τότε, έτσι. Ναι, ως δήμαρχος, οπότε να έχετε και να πάρετε και ιδέες και να τις εφαρμόσετε και στην Πάτρα, να σκεφτείτε, γιατί και η θάλασσα πάντα βοηθάει και τα νησιά μας βοηθάνε. Και... Θάλασσα, όχι ισχυώτης, κακά τα ψέματα, και ο άνθρωπος της θάλασσας. Έχει πιο ανοιχτό μυαλό. Άλλο τα περαμένω. Άλλο είναι το βλέμμα σου να πηγαίνει στην απεραντοσύνη της θάλασσας, άλλο στην απεραντοσύνη της ερήμου και άλλο στη στατική εικόνα των βουνών και του πράσινου. Παίζει ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Και που μένω και πώς έχουμε μεγαλώσει. Όλα παίζουν. Και ποιες παραστάσεις βλέπουμε και πού ζούμε. Ο ένας γιος πάντως ακολούθησε την ιατρική, ο άλλος σας ξέφυγε. Δεν μου ξέφυγε. Σας λέω ειλικρινά, δεν ήταν κάτι που πίεσα κανέναν. Μάλιστα ο πρώτος γιος είχε περάσει βιολογία. Και του είπα. Πήγαινε βιολογία, τέλος, δεν είναι θέμα. Δεν έχουμε κανένα οικόσιμο που πρέπει να συνεχίσουμε είτε στην πολιτική είτε στην ιατρική. Μου λέει, όχι πατέρα, θα γραφτώ στο βιολογικό για λόγους ασφαλείας, θα ξαναδώσω εξετάσεις και θέλω να κάνω ιατρική. Και να είναι καλά. Ήθελα να κάνω και το πέτυχε. Και δεύτερος, κάποια στιγμή λέει, εγώ θα ασχοληθώ θεωρητικά και θέλω να πάω να γίνω να ασχοληθώ με τη νομική. Βέβαια, τελικά στη ζωή από την κοινή υπάρχει και το DNA. Σε πολλά πράγματα. Ναι. Από την οικογένεια της γυναίκας μου, ο παππούς της ήταν συμβολαιογράφος. Οπότε, πάντα κάτι λειτουργεί στη ζωή. Κάτι λειτουργεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά. Και προς το κακό. Εμείς δεν παίζουμε, όχι κιθάρα δεν παίζουμε, ούτε ξυλάκια με ήχους δεν παίζω. Οπότε μπορέσει ξαφνικά κιθάρα. Ναι. Και παίζει κιθάρα. Εγώ δεν ξέρω ούτε τι είναι το μπάσο, ούτε το κοντραμπάσο, ούτε το σόλο. Ούτε κάποια υπόθεση. Και έγινε και καλός. Άρα λοιπόν κάτι λειτουργεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι επιλογές πρέπει να γίνονται με ελευθερία σκέψης από τους νέους. Οπότε εσύ αφήνετε και τα παιδιά σας ελεύθερα να αποφασίζουν. Ελεύθερα και να έχεις μια διακριτική εποπτεία για διορθωτικές κινήσεις. Όχι για έλεγχο. Όχι για έλεγχο. Τίποτα. Πρέπει από μόνοι τους να καταλαβαίνουν και από μόνοι μας να καταλαβαίνουν. Πιστεύω ότι χρειάζεται και ο διάλογος μαζί τους. Ότι το μη έχει εξαφανιστεί πλέον. Είναι τέτοια η ποικιλία και το εύρος των ερεθισμάτων που δέχονται τα παιδιά, τηλεόραση, σχολείο. Που δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Που αυτά τα ερεθίσματα διαμορφώνουν χαρακτήρες. Αλλά τι πρέπει να κάνεις, δεν υπάρχει μη για μένα. Να αισθάνεται την ανάγκη το παιδί σου, να σου πει το πρόβλημά του και να αισθάνεται ότι το σπίτι του είναι μια αγκαλιά. Και στα καλά και στα κακά. Και να μην φοβάται να μιλήσει. Αν δεν αισθάνεται ότι έχει μια αγκαλιά και στα καλά και στα κακά, το χάσεις. Πριν μου μιλήσατε για επιλογές, εσείς στο ψηφοδέλτιο τώρα τι επιλογές έχετε κάνει στα πρόσωπα, με ποια κριτήρια? Καταρχήν, το πρώτο που κυριαρχεί είναι να είναι νέοι άνθρωποι, νέοι πολίτες της Πάτρας, γιατί το παιδιά τους μειώνεις κιόλας. Να είναι νέοι άνθρωποι. Και πρέπει να είναι νέοι άνθρωποι, γιατί. Οπότε ηλικιακά κιόλας νέοι άνθρωποι. Ηλικιακά. Γιατί οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, είμαι φανατικά αντίθετο στο απολιτικ που λένε, άσχετο που δεν πιστεύω ότι ο νέος είναι απολιτικ. Ο νέος έχει καλύτερη άποψη και διαβιέστερη και με περισσότερα επιχειρήματα από ό,τι είχαν οι γενιές της νιώτης μου. Απλώς έχουν απαξιώσει το τοπίο, γιατί αυτό το τοπίο αισθάνονται ότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν. Και για την έλλειψη του ζωτικού χώρου για τη ζωή τους. Και αυτό και πρέπει να ασχοληθούν. Δεν πρέπει να εχωρούν το χώρο και της πολιτικής δραστηριοποίησής τους στο τίποτα. Και να αφήνουν πεδίο στο τίποτα. Πρέπει να μπουν και αυτοί να καθορίσουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν το ένα είναι νέοι. Οι γυναίκες αναγκαίες, απαραίτητες, χρήσιμες. Δεν το συζητώ. Έτσι, το γυναικείο μυαλό κάτι λειτουργεί και είναι πιο λειτουργικό σε σχέση με το συμφέρον. Άρα η πόλη τι χρειάζεται? Χρειάζεται να εξυπηρετήσει το συμφέρον της η πόλη. Σε αυτό το συμφέρον παραπάνω με το γυναικείο μυαλό παρά το αντρικό μυαλό. Να δίνουν ένα στίγμα που να ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος και την αντιπροσωπευτικότητα του νεολαίου, από το νέο με την εξειδικευμένη γνώση επιστημονικά έως το νέο τον άνεργο, έως το νέο ο οποίος είναι στο εξωτερικό και δουλεύει και θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και κάθε μέρα επικοινωνεί με την Ελλάδα, αλλά οι συνθήκες οι εργασιακές δεν του το επιτρέπουν γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες.
Οπότε πάλι έχετε προσεγγίσει και άτομα λιγότερο γνωστά, δηλαδή, και νέους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι νέος ότι είσαι γνωστός. Και τελικά ποιος είναι ο γνωστός. Και τελικά ποιος είναι ο γνωστός. Οπότε δηλαδή ένα πρόσωπο, για παράδειγμα, που ίσως ενδεχομένως να είναι πιο γνωστό στην κοινωνία της Πάτρας, που ενδεχομένως να φέρει και πιο πολλούς ψήφους, αλλά μπορεί να μην είναι και το κατάλληλο πρόσωπο, δεν θα το βάζετε στο ψηφοδέλτιο. Κοιτάξτε, ο γνωστός ήταν χωρίς να είναι ρατσιστικό και ο Ροχάνης. Γνωστό ήταν και ο Γιαγκούλα παλαιότερα. Μην πάρε να μην το ψηφίσει κανένα. Δεν πάει να πει ότι είσαι γνωστό κατά ανάγκη, είσαι και ωφέλιμο. Ή επειδή παίρνει like στο Facebook. Έτσι. Δεν είναι. Πρέπει ουσιαστική συμμετοχή. Ναι. Και ωφέλιμη συμμετοχή. Και συμμετοχή που να ξεκινάει. Εγώ έχω πει ότι η πολιτική είναι ένα τεχνική ενασχόληση με επαγγελματικέ προδιαγραφέ. Mm-hmm. Δεν σε υποχρεώνει κανεί να ασχοληθεί. Και η πολιτική πρέπει να γίνεται με την καρδιά και με το νου. Όχι με την αριστερή και τη δεξιά τσέπη. Τσέπη δεν έχει θέση στην πολιτική. Δυστυχώς, εσείς που είστε νεότεροι από εμένα και που είστε και στον χώρο της επικοινωνίας, πέστε μου ποια είναι η πλειοψηφία. Αυτό που την κάνουν με την καρδιά και το μυαλό, ή με την αριστερά και με τη δεξιά τσέπη. Ναι, δυστυχώς είναι έτσι όπως τα λέτε. Τελικά, τι σημαίνει ότι ένας δήμαρχος, κύριε Παδημάτο, έχει πετύχει ή έχει αποτύχει για εσάς? Το να έχει πετύχει, καταρχήν σημαίνει ότι πρέπει αυτό που κάνεις και αυτό που υπηρετείς, που είναι τα συμφέροντα με την καλή έννοια της πόλης σου, θα πρέπει να τα υλοποιείς και να τα επιλύεις με διεκδικητικότητα, με τόλμη, με υγεία. Υγεία εννοώ να είναι υγιής η προσέγγιση των προβλημάτων. Με διαφάνεια και με χρηστή διαχείριση των χρημάτων που σου εμπιστεύεται είτε η πολιτεία είτε ο πολίτης σου. Σημαίνει ότι αυτή την πόλη βάζεις παράλληλα και υποδομές και προδιαγραφές για οράματα και στόχους, οι οποίοι δεν θα υλοποιηθούν μέσα στη θητεία στην οποία εσύ θα ολοκληρώσεις, ώστε σε κάποια χρονική στιγμή αυτή η πόλη να αλλάξει δρόμο και να κοιτάμε προς τα πίσω μετά από μερικά χρόνια. Και όπως πριν που με ρωτήσαμε, λέγαμε για την Πάτρα ποια ήταν του χθες και πού οδεύει μέχρι σήμερα, μετά από μερικά χρόνια να λες ότι η Πάτρα εκεί που ήταν σήμερα είναι σε καλύτερη φάση, έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, έχει μειώσει την ενεργία της, έχει γίνει καθαρότερη, έχει ζωντανέψει το λιμάνι της, έχει κάνει καλύτερο καρναβάλι, έχει λύσει το πρόβλημα της καθαριότητας, έχει λύσει το πρόβλημα προβλήματα στην καθημερινότητα και είναι μια πόλη, με λίγα λόγια, η οποία ανταποκρίνεται στο ρόλο που έχει, που είναι η πύλη εισόδου και εξόδου της Ελλάδας προς την παλαιά Ευρώπη, γιατί και εμείς είμαστε Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων αυτή η παλαιά Ευρώπη είναι και κάποια βήματα, για να μην πω κάποια χιλιόμετρα, πιο μπροστά από εμάς. Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να είστε και υποψήφιος δήμαρχος, είστε γέννημα θρέμα πατρινός, ήταν ο λόγος αυτός που είπατε και τον ένα, αισθάνομαι ότι έχω ακόμα, αισθάνομαι ότι έχω ακόμα από θέματα δυνάμεων και παράλληλα έχω και μία συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία από τη μέχρι σήμερα πορεία μου, που η οποία πλέον ήταν πολύπλευρη. Από το επάγγελμά μου, από την πολιτική μου ενασχόληση, από την κοινωνική μου στάση, από την συμμετοχή μου σε κοινωνικά προβλήματα, έως την ιδιωτική μου ζωή, που μπορώ μέσα από αυτή την γκάμα των εμπειριών να καταθέσω και να αφιερώσω πολλές από τις γνώσεις μου προς το συμφέρον της πόλης στην οποία γεννήθηκα, ζω, θα πεθάνω και που θα ζουν. Εγώ χαίρομαι που είναι και τα παιδιά σας δίπλα σας και έχετε έρθει σήμερα και με το γιο σας εδώ. Και εντάξει, αυτό δείχνει κάτι. Γιατί είστε και μια πολύ ωραία οικογένεια. Αυτό έχει σημασία, νομίζω. Σου γεμίζει και τις μπαταρίες. Και είναι και αυτοί οι οποίοι είναι οι ανιδιοτελέστεροι κριτές στη ζωή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η επιτυχία στη ζωή, αισθάνεσαι ότι έχει καλή περπατησά όταν την αποδέχονται τα παιδιά σου. Και πρέπει να κουνιέται το μυαλό μας όταν τα παιδιά μας δεν αποδέχονται την πορεία της ζωής μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λάθη. Αλλά και το λάθος, όταν σου κάνει την κριτική το παιδί σου, είναι ανιδιοτελής η κριτική.
Κύριε Παπαδημάτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη σήμερα. Ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα δικό σας, όχι για τις εκλογές, για τη δική σας, για τη φιλοσοφία ζωής που πρέπει να έχουμε ή που έχετε εσείς που ακολουθείτε με ένα τέτοιο μήνυμα και ως γιατρός. Καταρχήν θεωρώ ότι σας είπα και προηγουμένως πρώτον ότι πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Mm-hmm. Μπορεί να φαίνεται χριστιανικό, αλλά και ό,τι χριστιανικό μπορεί να είναι και κοινωνικά αποδεκτό. Το δεύτερο είναι να είσαι ειλικρινής και όταν δεν μπορείς, και παράλληλα να κοιτάς να είσαι ωφέλιμος πάντα στην κοινωνία. Δεν μπορεί να κάνεις καλό. Μην κάνεις κακό. Όχι με χτύπησε στον αμάγουλο να στρίψω και το άλλο, mm-hmm. αλλά πολλές φορές υπάρχουν μυαλά και μηχανισμοί και νοοτροπίες που η μόνη δουλειά που έχουν να κάνουν είναι από το πρωί, αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι ίδιοι, πώς θα θίξουν και πώς να μην κάνει κάτι ο διπλανός. Και παράλληλα, μέσα από σοβαρή προσπάθεια, προγραμματισμένη, συντονισμένη, να μπορέσω σε αυτή την πόλη που είμαι, mm-hmm. μέσα από την ιδιότητα. Όλοι λένε να πάω να βγουν δεύτεροι. Εγώ λέω ο αγώνας μου είναι να βγω πρώτος και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή. Ο αγώνας είναι να πάω να βγω δήμαρχος. Δεν είναι για να πάω να συμπληρώσω το παζλ. Και μετά την τετραετία. Και θα τα καταφέρω. Να έχετε επιτύχει. Ναι, αναμφίβολα. Να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο στην προσπάθεια. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημάτου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.